Κάνε μια βόλτα στη Σιέρα Λεόνε στην Αφρική. Σε ένα μικρό χωριό, μια βροχερή Κυριακή. Πράγμα σπάνιο για τα ζεστά εκείνα μέρη. Τρυπώνουμε σε μια καλύβα μέρα μεσημέρι. Για να γλιτώσουμε για λίγο από την πόρα. Όπως θέλει να γλιτώσει από μας αυτή η χώρα. Μέσα υπήρχαν μόνο κάτι στιβαγμένα τσουβάλια. Και τα δυο τα βρεμένα μας κεφάλια. Όχι για πολύ, ακούμε συρσήματα. Και στη λάσπη απ' έξω ακούμε βήματα. Μια λευκή γυναίκα με ένα μαύρο κοριτσάκι. Λαβωμένα από μαχαίρι στο μικρό του χεράκι. Τρομάξανε κι οι δυο με μας στο Γέμπα. Η λευκή δασκάλα Μέρη και η Μέλμπα. Αφού ησυχάσανε με μας αρχίσει η μέρη να μας λέει τι συνέβη πριν. Και σφιγγόταν να μην κλαίει για το πανέμορφο αυτό πλάσμα που ήταν μαζί της. Που ενώ στρατιώτη το χέρι είχε χαράξει το κορμί της. Η Μέλμπα βλέπεις δεν κάνει εύκολα φίλο. Γιατί λέει μια ιστορία για ένα μαύρο σκύλο. Υπάρχει ένας μύθος που στα αυτιά μας γυρίζει. Για το μαύρο σκύλο από τα διαμαντοχώρια. Πέρχεται όταν πέσει στον τόπο μεγάλη στενά χώρια. Και ζητά πάντα εκδίκηση να πάρει από κάθε της Αφρικής μας μακελάρι. Μια νύχτα τον είδα από μακριά και φευγαλέα. Να δαγκώνει ένα λευκό στρατιώτη λισαλέα στο λαιμό. Και τότε το αφεγκό δρομάκι γέμισε φως. Και από το αίμα φτιάχτηκε ριάκι μια άλλη νύχτα με το φεγγάρι. Χωρισμένο στα δύο σταμάτησε λαθρέμπορους με μεγάλο φορτίο. Τους σκότωσε και τους κέντησε με τα διαμάτια το σώμα. Ώσπου να γίνουν ένα με το χώμα. Αυτή είναι η εικόνα που με στοιχιώνει. Τη λέω σ' όποιον από ντροπή το κεφάλι δε σηκώνει. Κι ας με σκοτώσουν η μάνα μου η Αφρική. Θα καλέσει για εκδίκηση το μαύρο σκύλι.